Πρωινό. Εγώ ναι. Ο μικρός κοιμήθηκε λιγάκι γιατί ήταν κουρασμένο. Δεν θα έχουμε καλό τέλος. Πραγάπουλα μου. Τι γάνεις με κανένα λουκανικάκι, με κανένα βουλάκι έτσι να συμπίσω. Φυσικά, αγαπούλα μου. Πάρε τώρα τα λουκάνικα και τα αυγά θα στα χρωστάω γιατί είμαι και μια κυρία. Τι έγινε τώρα? Έγινε ότι από σήμερα και μέχρι να φέρεις λεφτά στο σπίτι θα μαγειρεύετε μόνοι σας, θα πλένετε μόνοι σας, θα σιδερώνετε μόνοι σας και θα καθαρίζετε και μόνοι σας. Ήταν μέχρι να μας πάρουμε χαμπάρι. Τώρα που μας πήραν, μπατήσαν. Δεν είδαμε και με ποιον ψηλώθηκε η Μπαρσελόνα. Ήρθαν οι άντρες στη ζωή σου, αγαπούλα μου. Βρε, καλά στα παλικάρια μου. Τι καλά θα μας μαγειρέψεις. Και τίποτα να πεις, πάλι μέσα θα πέσει. Εγώ και αυγά με πατατούλες τρώω, μαμά. Μπράβο, αγοράκι μου. Λοιπόν, οι πατάτες είναι μέσα στο ντουλάπι, τα αυγά είναι στο ψυγείο και αυτό εκεί, κάνε λίγο ακρίση. Αυτό εκεί επάνω, το στρογγυλό, λέγεται τηγάνι. Καλή τύχη, ρατατούλιδες. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Δεν μασάμε εμείς, κοπελιά. Εμείς μαγειρεύουμε και μόνοι μας. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η μεγαλύτερη σεφ στον πλανήτη είναι άντρες. Ξεχνάμε αυγουλάκια, πατατούλες και αηδίες και πάμε να μαγειρέψουμε γκουρμέ. Φιλότα. Έλα. Έχουμε βιβλίο συνταγών? Εγώ όχι. Τις συνταγές μου τις γράφει ο γιατρός. Συγκλονιστικές στιγμές ζω πάλι. Λοιπόν, οργανωθείτε. Τι να κάνουμε? Ψάχνουμε να βρούμε βιβλία συνταγών. Ακόμα και τσελεμεντέ να βρουν που λέει ο λόγος, μας κάνει, συμβιβαζόμαστε. Βέβαια, θα προτιμούσα κάτι πιο μοντέρνο, κάτι πιο γκουρμέ, κάτι πιο. Σήμερα θα διαπρέψουμε. Πάμε για χρυσό σκούφο. Ξαμοληθείτε. Το βρήκα. Τι είναι αυτό, ρε μπούμπουνα? Αυτό είναι οδηγίες χρήσης για την ηλεκτρική κουζίνα. Θα το πετάξω? Όχι, άσε το τραπέζι, μπορεί να μας χρειαστεί. Αυτό εδώ τι είναι? Όταν η Βέφα συνάντησε το μαμαλάκι. Αυτό είναι. Συνταγές. Καλά. Θα μεγαλουργήσουμε τώρα. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε? Θα δούμε, ρε παιδί μου. Τόσα πράγματα έχει. Ένα μας εμπνέει και φωτογραφία. Λοιπόν, άσε, εδώ, τι λέει? Ρικότα, ρούκολα, πεπερονσίνι, καρπάτσο μασκαρπόνε. Εσύ, γι' αυτό χρειαζόμαστε και ελληνοϊταλικό λεξικό, έχουμε. Πού να το βρούμε? Αυτό εδώ πώς σας φαίνεται? Χιουγκιάρ μπεγεντίτ. Ξέρεις την αυτοροκεφάλα? Όχι. Κρασιάτικο φαγητό. Άρα καλά λέω, δεν χρειαζόμαστε ελληνοϊταλικό λεξικό. Κι εγώ το είπα στη μάνα σου. Μια έκτρωση κρατάει 20 λεπτά. Εκείνη ξεροκέφαλη του κεφαλιού της. Αυτό εδώ φαίνεται πολύ ωραίο. Ορτίκια με πιλάφι. Και πρέπει να είναι και εύκολο. Λάμε. Θα ανέβω τώρα στην ταράτσα να κυνηγάω ορτίκια. Γιατί όχι, έχω καραμπίνα. Ωραία, φιλότα, κράτα τη γεμάτη και δώσε το ένα σημάκι να παίζει. Θα παραγγείλω μια πίτσα να τελειώνει. Ποτέ! Ο Μένιος δεν υποχωρεί και δεν συμβάζεται ποτέ! Άσε που δεν έχουμε και λεφτά για πίτσα. Γι' αυτό εδώ τι λέτε? Τσιμιτσάγκας με κοτόπουλο. Τσιμιτσάγκας. Αυτός δεν παίζει στην πολυκατοικία? Λοιπόν, άστο, επειδή το βλέπω πάρα πολύ χλωμό μαζί σας, να πάρουμε τηλέφωνο έναν κανονικό άνθρωπο να μας βοηθήσει. Τσιμιτσάγκας. Στην πολυκατοικία. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε? Ξέρω εγώ, κάπου στη μέση. Πρέπει να σοτάρουμε. Να σοτάρουμε? Τώρα κάπου το έχω ξανακούσει εγώ αυτό, αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται. Πήγαινε πάνω στη Χριστίνα και ρώτα τη. Αφού απεργείται, θα μου πει. Χέστε το σοτάρισμα και διαβάστε παρακάτω. Σβήνουμε με κρασί. Σβήνω με κρασί. Τι πάνε να πει τώρα σβήνω με κρασί? Ξέρω εγώ. Μάλλον θα υπάρχει κάποια φωτιά στο φαγητό και θα πρέπει να τη σβήσουμε. Και γιατί να τη σβήσουμε με κρασί που είναι ακριβό και δεν τη σβήνουμε με νεράκι? Να σας πω τώρα κι εγώ, κύριε Φιλότα, με ένα πανεπιστήμιο έχω βγάλει. Μα δεν βγάζει φωτιά, μόνο καπνό βγάζει. Και? Τι και? Σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να του βάλουμε φωτιά. Πιάσε το κρασί.
Παναγία μου. Ορίστε. Καλό είναι. Μην το πίνεις. Πώς θα σβήσουμε με τη φωτιά που θα βάλουμε. Το θέμα είναι πώς θα σβήσουμε ή πώς θα τη βάλουμε. Να φέρω ηλόπνευμα. Φέρε! Ρε μαμά, μήπως να τους βοηθήσουμε λίγο, κρίμα δεν είναι να μην είναι στική. Δεν έχουν πρόβλημα, αυτοί θα τα καταφέρουν. Τι θα καταφέρουν, μωρέ, μυρίζει καμένο όλο το σπίτι. Έτσι μαγειρεύουν οι άντρες, αγάπη μου. Αλλά δεν τελείωσαν ακόμη, δεν φτάνει να το μυρίζεις. Η χαρά έρχεται να το ακούσεις κιόλας. Ναι. Ορίστε, τελείωσαν. Πώς πάνε εδώ, όλα καλά, ολοκαύτωμα βλέπω. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πάνω στην κρεβατοκάμαρα. Εάν με χρειαστείτε για οτιδήποτε, μην τολμήσετε να με ενοχλήσετε. Μαζί μας. Καλημέρα, παιδί μου. Καλημέρα, παπά. Έχω βάλει εδώ και 20 λεπτά τον καφέ και δεν γίνεται με τίποτα. Νερό έβαλες. Θέλει και νερό, ρε γαμωτό. Καλή, ακόμα έτσι είναι η κουζίνα. Γιατί εγώ θα καθαρίσω και την κουζίνα. Εγώ μαγείρεψα χτες. Καλά λέει ο μπαμπάς. Αν πιστεύετε πως θα υποχωρήσουμε, κάνετε λάθος. Το ίδιο λάθος που κάνετε κι εσείς στο πολιτιστικό κέντρο. Ούτε κι εμείς θα υποχωρήσουμε. Στον αγώνα ενωμένοι, ας μη λείψει κανείς. Λοιπόν, κορίτσια, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να ζω μέσα σε ένα αχούρι. Έχω υπηρετήσει τα ΟΗ κι εγώ. Να δούμε ποιος θα αντέξει πιο πολύ. Σιγά ρε, Τζακ Νόρις, στον Πεντάγωνο υπηρέτησες με βίσμα και κάθε μέρα ήσουν εκεί έξω. Ναι, αλλά ούτε εκεί έκανα αγκαρίες. Ξαφνικά τώρα θα αρχίσω στα γεράματα. Δεν φτάνει μόνο το νερό. Δεν θα βάλεις και αυτό. Πόσο πρέπει να βάλω. Βάζε μέχρι να κάνει αφρό. Ρίξε μέσα και τα δικά μου μικρέ. Έχω ακούσει τη μαμά να λέει πως βάζει και μαλακτικό. Αλήθεια λέει. Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό. Μαλακτικό. Τι είναι τώρα το μαλακτικό. Βάλω από αυτό. Μαλακτικό λέει. Καλό φαίνεται. Για μαλλιά, λέει. Ωραία, μάλινα δεν πλένουμε κι εμείς. Έχει και μάλινα μέσα. Εντάξει, κάντε ρίχνω λοιπόν για τώρα να τελειώνουμε. Πολύ αφρό κάνει, ρε παπά. Καλό είναι αυτό. Θα καθαρίσουν καλύτερα. Τι άλλο να βάλουμε μέσα. Να βάσαμε λίγο άρωμα. Κολόνια. Ναι. Έτσι. Να βάλουμε αλλά αυτού τα ξεβγάλουμε. Καλά λες. Για να μείνει κιόλας. Έτσι. Τα ρούχα θα γίνουν σαν καινούρια. Να δούμε τώρα τι θα έχεις να μας πεις, κύριε Λαμπρίνη.